Μια βραδιά μακριά από τα προβλήματα και την πίεση της καθημερινότητας, μια βραδιά όμως που επιβεβαίωσε ότι στο τεχνικό επιμελητήριο Ηπείρου υπάρχει ένα εξαιρετικό κλίμα, ώστε το τμήμα Ηπείρου να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες και απαιτήσεις, ήταν αυτή το βράδυ της Κυριακής. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ διοργάνωσε την ετήσια εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, αλλά και της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη. Το βράδυ της Κυριακής στα Γιάννενα, η διοίκηση του ΤΕΕ με τον πρόεδρο του Γιώργο Παπά έστειλε ένα μήνυμα ανάκτησης του χαμένου εδάφους του επιμελητηρίου τα χρόνια των μνημονίων και παράλληλα της στενής συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς. Ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο στόχος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ο δικός μου προσωπικά είναι να λειτουργούμε με αξιοπιστία και απόλυτη διαφάνεια, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες του ΤΕΕ, τόσο στο σύνολο των συναδέλφων, όσο και στους τοπικούς φορείς και φυσικά στην κοινωνία. Να καταφέρουμε όχι απλά να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να τις δημιουργούμε μέσα από έναν πλουραλισμό θέσεων και απόψεων και τη σύνθεσή τους. Εξάλλου, ο φορέας μας αυτό το έχει διαφορετικά κατακτήσει. Θα συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο με ορθολογικές και τεκμηριωμένες θέσεις για όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιστημονικά και κοινωνικά θέματα της περιοχής ευθύνης μας. Πριν τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Παπά, χαιρετισμό απίφθηναν ο πρώην πρόεδρος Γιάννης Λικοτραφίτης, ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Βασίλης Μιχαλάκης, ο περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ιωαννίνων κυρίου κυρίου Μαξίμου. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, κάθε προσωπική οικογενειακή ευτυχία και ελπίζω το 2019 να είναι καλύτερο από το 2018. Ευχαριστώ πολύ. Και όταν πάνε καλά οι μηχανικοί, πάει και το κράτος καλά, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα. Αν έχουν δουλειά οι μηχανικοί, πάνε να πει κινείται η οικονομία. Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί.